Μιλάμε τώρα για πριν από 15 χρόνια. Πριν από 15 χρόνια και άνθρωπο να έχει σκοτώσει, νομίζω ότι παραγράφεται. Πριν από 15 χρόνια η Χρυσή Αυγή δεν ήταν η Χρυσή Αυγή, δεν υπήρχε καν κόμμα, δεν υπήρχε τίποτα. Κατεβαίναμε στο κέντρο της Αθήνας και πίναμε μια μπύρα κάποιοι άνθρωποι. Και από την άλλη πάλι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή εγώ δεν είχα πατέρα και με μεγάλωσε ο παππούς μου ήταν από τους 7 τελευταίους που μείνανε στα σύρματα της Μακρονήσου και δεν υπογράψαν την περιβόητη δήλωση. Μεγάλωσα σε κομμουνιστική οικογένεια. Γιατί λέμε λοιπόν ότι πριν από 15 χρόνια ήπια μια μπύρα με τον Παναγιώταρο, που ο Παναγιώταρος όμως δεν ήταν τίποτα τότε, και δεν λέμε ότι πριν από τόσα χρόνια με μεγάλωσε ένας αριστερός. Εγώ διαβάζω τα κείμενά σου. Αριστερή Ικαρία. Και αυτή την ιστορία περί Χρυσής Αυγής, το ξαναλέω. Τώρα δεν έχει σημασία. Εσύ την εμπιστεύτηκε, εσύ την είπε στο Κυριακό. Τα κείμενά μου δεν έχουν καμία αναφορά. Βρήκαμε και τα πλάνα από το χιτήριο. Στο χιτήριο ήσουν, έτσι δεν είναι? Γιατί τα έχουμε τα πλάνα. Μαζί με τον Παναγιώταρο, με τον παπά και του υπόλοιπου. Συγγνώμη. Στο χιτήριο, όχι, δεν ήταν μαζί με τον Παναγιώταρο. Ο Παναγιώταρος τότε ως πολιτικό πρόσωπο ήρθε ενδεχομένως να καπελώσει κιόλας την αντίδραση. Ήταν όλες οι παλαιομερολογήτικες παρατάξεις στο χιτήριο. Ήταν και ο Γιάννης ο Λαζάκης μαζί μας. Είχε κατέβει και το Ελκύς και δεν είχαμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή τότε στο χιτήριο. Ήταν θρησκευτικά καθαρά η αντίδραση. Δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική. Τώρα το αν ήρθε ο Παναγιώταρος για να υποστηρίξει, και ήταν και ο μόνος που ήρθε μαζί, νομίζω, με άλλον έναν που ήρθε να υποστηρίξει την αντίδραση. Και ο παπάς. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ωραία. Άρα να το ωραία, μπορεί να είχε έρθει ο Ξηρός. Για να μην το παιδεύουμε. Υπήρξες χρυσαυγίτης, είσαι χρυσαυγίτης, ναι, όχι? Όχι, ποτέ δεν ήμουν ενταγμένος στη Χρυσή Αυγή. Για να το τελειώσουμε. Να.